Τώρα, στην τρίτη μας συζήτηση, καλησπέριζω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Ζέφη Δημαδάμα. Καλησπέρα, κυρία Δημαδάμα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα. Ακούμε προσοχή το δελτίο σας και τις ομιλήτριες που είχατε πριν. Και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και το δύσκολο χειμώνα που έχουμε και την παρατεταμένη εκλογική περίοδο που μας έχει ήδη υποβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, κυρία Δημαδάμα. Θα είναι ένας χειμώνας, είπαμε, που δύσκολος θα είναι, βαρύς θα είναι. Και ακριβώς λόγω αυτών των προβλέψεων είναι που έρχεται η κυβέρνηση, η οποία μάλλον προς το παρόν δοκιμάζει αντιδράσεις, δεν νομίζω ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση, για να υπογραμμίσει την ανάγκη περαιτέρω σταθερότητας. Να πει δηλαδή ότι αν αποφασίσουν να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, αυτό συμβαίνει γιατί αν χρειαζόμασταν μια φορά σταθερότητα μέχρι προχτές, αυτό το χειμώνα θα τη χρειαστούμε 10. Τι λέτε? Κύριε Μελιγκόνη, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση πάει από το κακό στο χειρότερο. Πάει να μαζέψει τα μάζευτα και δυστυχώς δημιουργεί τεράστια ζητήματα και τεράστια ερωτήματα για τη δημοκρατία και το πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε. Ακούω πραγματικά με μεγάλη προσοχή τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν θέση όλο αυτό τον καιρό για το ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, τώρα του εκλογικού νόμου που αναφέρεται, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πραγματικά. Δηλαδή, ακροβατούν σε διαπιστώσεις που είναι στα όρια της θεσμικής τους, του θεσμικού τους ρόλου και δεν το καταλαβαίνουν. Ακούω δηλαδή να λένε ότι, ξέρετε, επειδή τώρα εμείς βλέπουμε ότι δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να έχουμε. Μα είναι το ζητούμενο του ελληνικού λαού να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πού προκύπτει αυτό? Και όχι ενός άλλου κόμματος ή συνεργασιών ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, μας λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μαζί μας. Έχουν πάρει απόφαση δηλαδή ότι πριν εμείς θα συνεργαζόμαστε και τώρα ξαφνικά δεν θα συνεργαστούμε. Ναι. Δηλαδή ακροβασίες που δεν έχουν κανένα νόημα και που, αν θέλετε, προσβάλλουν και την νοητική κατάσταση των ανθρώπων που παρακολουθούν. Έχουμε διατυπώσει σε κάθε τόνο ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε. Μισό λεπτό. Μέχρι πριν 20-25 μέρες αυτό που λέγατε είναι: εμείς έχουμε αυτόνομη πορεία, δώστε μας δύναμη και θα δούμε την επομένη των εκλογών τι θα κάνουμε επί τη βάση προγραμμάτων, ιδεολογιών κλπ. Δεν έχετε πει μέχρι τώρα δεν συγκυβερνούμε με τη δεξιά, τελεία παράγραφος. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κύριε Μελιγκόνη, γιατί έχουμε πει ότι το πρόγραμμα το δικό μας είναι σοσιαλιστικό και σοσιαλδημοκρατικό. Ναι. Και το δικό μας θεσμικά, τα δικά μας θεσμικά όργανα έχουν αποφασίσει να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Από την αυτόνομη πορεία, λοιπόν, πώς προκύπτει η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Έτσι, είναι πολύ εύκολο ξαφνικά να συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μετά με τη Νέα Δημοκρατία και κάθε μία εβδομάδα να έχουμε κι άλλον συνεργάτη, συνομιλητή και εταίρο στη συνεργασία μας. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Και μάλιστα να λέγονται επίσημα από στόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με έναν τόσο αφελή τρόπο που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μιλάει για το κόμμα του, σεβόμαστε τα κόμματα τα υπόλοιπα και έχουμε την παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη, που αντί να σιωπήσουν και να βγουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να πούνε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας, πρέπει να το διερευνήσουμε και να είμαστε κοντά, όχι στη συγκάλυψη. Γιατί υπάρχουν πολλά δείγματα συγκάλυψης, αλλά στην αποκάλυψη όλων αυτών βλέπουμε τώρα να ανοίγουν καινούργια ζητήματα. Εγώ θέλω να θέσω έτσι ένα ερώτημα που πραγματικά απασχολεί εμένα προσωπικά. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι υπουργός επικρατείας και κάθε δύο μέρες διατυπώνει και ένα επιχείρημα που αναιρεί το αμέσως προηγούμενο, προ δύο ημερών. Συγγνώμη, πόσο θα συνεχιστεί αυτό? Είναι πραγματικά για γέλια, δεν ήταν για κλάματα. Ήξερε, δεν ήξερε. Να πιούμε καφέ, να τα πούμε σαν παλιοί φίλοι. Καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει τι, με ποια αρμοδιότητα. Την άλλη μέρα λέει δεν ξέρω. Μετά από δύο μέρες λέει τελικά ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Κυρία Δημαδάμα, ενώ προφανώς και καταλαβαίνω και εγώ και όλοι μας γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πηγαίνει να πιει καφέ με το διοικητή της ΑΕΠ να ενημερωθεί στο αυτή. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα αυτό που θα σας ρωτήσω δεν ξέρω αν είναι πολιτικό ή ανθρώπινο, αλλά έχει περάσει τώρα ένας μήνας. Δεν τον τρώει η περιέργεια γιατί εν τέλει του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο? Η περιέργεια τρώει και τον Νίκο Ανδρουλάκη
και τους βουλευτές του και όλο τον ελληνικό λαό, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν και ένας κίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια, έτσι, μεταξύ όλων των άλλων που έχουν υποθεί. Επομένως, βεβαίως και θέλει να μάθει γιατί είναι αυτός ο οποίος ήταν πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια, γιατί μπήκε στο στόχαστρο του Predator, έγινε απόπειρα παρακολούθησης, γιατί είναι στην ΑΕΠ, έχουμε δύο μεριές που παρακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά εδώ δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο τρώει η περιέργεια τον Νίκο Ανδρουλάκη προσωπικά, όπως θα έλεγε, μα τι ακριβώς έχει γίνει με τους φίλους μου και ποιος κέρδισε το προηγούμενο βράδυ σε ένα παιχνίδι, αλλά το τι γίνεται με τη χώρα και με τη θεσμική λειτουργία. Επομένως, είναι περιέργεια όλων μας, και το βάζω σε εισαγωγικά γιατί ξέρω ότι με αυτόν τον τρόπο με ρωτάτε, να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος, πώς λειτουργεί η δημοκρατία, ποιος δίνει εντολές και πραγματικά για ποιο λόγο τις δίνει. Θεσμικά, είπαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να πάει όλος ο φάκελος από την ΑΕΠ και να ξεκινήσει επιτέλους και εξεταστική, αλλά να πάρουμε απαντήσεις. Διότι, κύριε Μελιγκόνη, δεν μπορεί να συγκαλύπτει η Νέα Δημοκρατία με διαφορετικούς και διάφορους τρόπους το ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί θα το πληρώσουν την επόμενη μέρα. Αλλά εντωμεταξύ θα έχουμε διασυρθεί όπως ήδη διασυρόμαστε σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Κυρία Δημαδάμα, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, πάντα στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ παρομοίως.